Γεια χαρά φιλαράκια, φίλοι και φίλες του Game Over GR. Γιώργος Καλήφας εδώ, παρέα με τον Λάμπρο Δημακόπουλο. Συνεχίζοντας επεισόδιο 3. Επεισόδιο 3. Στην ανασκόπηση της ιστορίας των home consoles. 3 και τρίτη γενιά μαζί. Τρίτη γενιά. Τρίτη. Α, είναι τρίτη γενιά. Είναι τρίτη. Έχεις δίκιο, ναι, είναι τρίτη, είναι τρίτη. Χάσαμε την πρώτη, εντάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν, συνεχίζουμε παιδιά. Βέβαια, τώρα μας βλέπετε σε διαφορετικό χώρο. Εδώ είναι η Game Over Lair. Είναι κρυφό το σημείο εδώ. Είμαστε στον πιο επαγγελματικό χώρο, τέλος πάντων, στα γραφείο μας, πώς να το πούμε, τέλος πάντων, στο γραφείο μας, ναι, που έτσι χρησιμοποιούμε ως έδρα και είχε πολύ καλή ιδέα ο Λάμπρος να έρθουμε εδώ να κάνουμε τα επόμενα βίντεο. Βέβαια γίνεται ένας χαμός, δεν ξέρω αν φαίνεται στο πλάνο εδώ πέρα, με πράγματα. Λοιπόν, συνεχίζουμε με το τρίτο επεισόδιο, στο οποίο θα ασχοληθούμε με κονσόλα Sega. Για όσους δεν έχουν δει τα προηγούμενα, να επαναλάβουμε ότι έχουμε φτιάξει ήδη το πρώτο για το Atari 2600. Το δεύτερο ήταν για το NES. Θα τα βρείτε στο τέλος του βίντεο στα προτινόμενα, όπως θα τα προσθέσουμε εκεί. Και συνεχίζουμε με το τρίτο που είναι το Master System. Πρακτικά είναι η πρώτη κονσόλα της Sega εκτός Ιαπωνίας. Εκτός Ιαπωνίας και η πρώτη που έκανε ήταν ευρείας κυκλοφορίας. Ναι. Είναι και η πρώτη, είναι και λίγο ανώμαλη η Sega. Είναι και η πρώτη που ξεκίνησε από Αμερική και πήγε η Ιαπωνία. Είναι η πρώτη εταιρεία που το έκανε αυτό. Ναι. Βασικά εντάξει, τώρα εδώ θα μπορούσαμε να πούμε και. Ας ξεκινήσουμε λίγο με μια μικρή ιστορία για τη Sega. Να πούμε έτσι, γιατί. Ναι, είναι λίγο παράξενη. Και είναι και λίγο έχουν ενδιαφέρον. Δεν ξέρω. Μπορεί ο κόσμος να θέλει να δει μόνο για την κονσόλα, αλλά εμένα μου αρέσουν τώρα ότι έχουν ψωμί αυτές τις ιστορίες. Ναι, ναι. Η ιστορία πίσω από το μηχάνημα είναι πολύ ενδιαφέρον. Όλες οι εταιρείες αυτές ξεκινήσανε πολύ πριν, δηλαδή τη τότε γενιά, γιατί δεν υπήρχε gaming πριν, οπότε. Μαζί με αυτές χτίστηκε και το gaming, άρα έχει ενδιαφέρον το πώς ξεκίνησαν. Δηλαδή η Sony, η Microsoft που ήρθαν αργότερα, εντάξει, είχαν παρελθόν σε αυτό το πράγμα. Ωραία. Ας πάμε λίγο. Την προηγούμενη φορά, στο προηγούμενο βίντεο, είχαμε φτάσει περίπου στα τέλη της δεκαετίας του 90, μιλώντας για την πορεία του NES. Έτσι, το πώς ήρθε η Nintendo και δημιούργησε όλη αυτή την αναγέννηση στο home console gaming. Όμως. Πέρα από την Nintendo υπήρχαν και άλλες εταιρείες που έτρεχαν παράλληλα, έτσι, όπως είπαμε στο προηγούμενο βίντεο, το PC gaming, να το πω έτσι, ναι, τα home computers, σωστά, το home computer gaming ήταν σε άνοδο και σε πάρα πολύ καλή πορεία, ναι. Και εκμεταλλευόμενη την επιτυχία της Nintendo στα home consoles, στις κονσόλες, ήρθε και η Sega. Ξεκινήσανε μαζί. Καταρχάς, δεν θα πάμε λίγο πιο πίσω. Δηλαδή, πώς έκανε την Nintendo ότι ξεκινάει από τα τέλη του 1800. Μπράβο, ωραία, πες. Ναι. Η Sega ξεκινάει το 40. Ξεκινάει το 40 και φτιάχνει ένας Αμερικανός που φτιάχνει σε στρατιωτική βάση των Αμερικανών στη Χαβάη, Pearl Harbor κτλ. Την ξέρετε την ιστορία. Μην πούμε και αυτή την ιστορία, εντάξει. Αυτή είναι γνωστή. Και ξεκινάει και φτιάχνει τέτοια slot machines, πώς τα λένε. Σλοτμασίνες. Για να παίζουν οι άνθρωποι εκεί, οι στρατιώτες και το προσωπικό της. Μετά κλείνει η βάση, είπαμε, ξέρετε, γίνεται την ιστορία και φεύγει και την παίρνει την επιχείρησή του και την πάει στην Ιαπωνία, σε αμερικανικές βάσεις στην Ιαπωνία. Και την ονομάζει Service Games, νομίζω. Ναι, νομίζω. Κάτι τέτοιο. Δηλαδή το Sega προκύπτει από το SE, από το Service και το GA από το Games. Και την πάει στην Ιαπωνία. Τώρα μετά έχει πολύ ταραχώδη ιστορία. Η Sega άλλαξε πάρα πολλά χέρια. Έχει περάσει πάρα πολλές εταιρείες. Την έπαιρναν. Βρέθηκαν με έναν Αμερικανό που ζούσε εκεί που έφτιαξε μηχανήματα. Αυτό είχε φτιάξει μηχανήματα που βγάζει φωτογραφίες. Γιατί τότε φτιάχνανε ταυτότητες και διαβατήρια και φτιάξε τα μηχανήματα αυτά που ξέρουμε που βγάζει φωτογραφίες. Τα έπαιρνε σε 2 λεπτά, ας πούμε. Με μηχανικά εξαρτήματα τότε περισσότερο. Και ξεκινάει και τη στείλουν εκεί πέρα μαζί με αυτόν τον Αμερικανό. Μετά περνάει σε άλλα χέρια, μπαίνουν και οι Ιάπωνες. Αυτά να είναι πολύ σύνθετα και εγώ με το ζόρι τα θυμάμαι, μην τα μπλέξουμε. Έχουν περάσει πάρα πολλά χέρια μέχρι να φτάσει εκεί που έφτασε. Αλλά έχει μια τέτοια πορεία και ξεκινάει να φτιάχνει μετά arcades. Δηλαδή η Sega όλη η βάση της είναι τα arcades. Και πολλά λεφτά έβγαλε τότε από τα arcades. Έτσι. Φτιάχνει τα πρώτα arcades. Τα πρώτα ήταν κιόλας και αυτά ήταν αναλογικά, δεν ήταν ηλεκτρονικά. Δηλαδή το πιο γνωστό αυτό που έχει αφήσει τώρα, το έχετε ακούσει μάλλον, το Periscope. Το είσαι αυτό, είναι ένα φοβερό μηχάνημα. Ναι, ναι. Με τροχαλίες και τέτοια. Δηλαδή που είχε περισκόπιο υποβρυχίου και χτυπούσε σε υποτίθεται σπυράβλους. Και θεωρείται πολύ μεγάλη επιτυχία, ας πούμε, και ξεκίνησε. Έφτιαξε πάρα πολλά τέτοια. Μπασκετάκια είχε που πάταγες με αναλογικά περισσότερο. Μετά πέρασε τα ψηφιακά. Κάνει όλα αυτά, έχει φτιάξει με μεγάλη βάση στα arcade. Και κάπου εκεί αρχίζει. Εντάξει, πολύ συνοπτικά τα λέμε τώρα. Και κάπου αρχίζει να θέλει να μπει και αυτή στο παιχνίδι των κονσολών. Βγάζει μαζί με την Nintendo την πρώτη κονσόλα, το SG-1000.
Δεν πάει στην Ιαπωνία. Στην Ιαπωνία μόνο. Στην Ιαπωνία μόνο, ναι. Καλά κάνεις το λίγο να ξέρουμε τι γίνεται. Μόνο στην Ιαπωνία SG1000 δεν πάει καλά. Βγάζει ένα δεύτερο μοντέλο SG1002. Έμπνευση γιατί δεν το κάνα 2000. SG1000 και ένα 2 λατινικό μετά. Και κάπου εκεί δεν μπορεί να κυνηγήσει τη Nintendo και βγάζει το Master System το πρώτο. Λοιπόν, από εκεί το εξάγει, το πάει και στην Αμερική και πάλι έχει χάσει το παιχνίδι γιατί έχει αργήσει. Δηλαδή το SG στην ουσία, το NES αρχικά στην ουσία κοντραρίστηκε με το SG και δεν μπορούσε να το φτάσει το NES, ήταν ανώτερο το NES. Βγαίνει και στην Αμερική και όταν έρχεται πλέον το Master System το πρώτο, το πρώτο Master System, είναι λίγο αργά για την Ιαπωνία και την Αμερική. Ναι. Κυνηγάει και δεν του φτάνει. Και μετά, εντάξει, μετά φτάσαμε στο 85-86, η Nintendo έχει εγκατασταθεί, έχει πιάσει την αγορά της Αμερικής. Είναι στο καλύπτει περίπου το 80-90% της αγοράς το έχει η Nintendo, δηλαδή ναι. Κυνηγάει η δρομένη Sega. Και από εκεί μετά αρχίζει και κλείνει σιγά σιγά το... Ναι. Εντάξει, τώρα αυτό πήρε καιρό, έτσι. Προσθέτουμε εδώ, σε ό,τι έχει να κάνει με τις αγορές στον υπόλοιπο κόσμο, υπάρχει μία ιδιαιτερότητα σε ό,τι έχει να κάνει με το Master System. Αυτό που έχουμε εδώ εμείς εδώ, φαίνεται στο άλλο πλάνο εκεί πέρα, είναι το Master System 2, είναι 2. Η νέα έκδοση. Ναι. Πώς κάνουν τώρα τα Slim. Τα Slim, ακριβώς. Είναι πιο compact έκδοση, πιο φθηνή. Ναι, ναι. Έχουν βγάλει πράγματα για να είναι πιο φθηνό. Το πρώτο ήταν έτσι ένα ορθογόνιο παραλληλόγραμμα, ναι. Πούμε έτσι. Βάλουμε φωτογραφίες φυσικά στο βίντεο. Εγώ δεν έχω δει ποτέ μου από κοντά Master System 1. Από κοντά είχα δει εγώ στην Ελλάδα το πρώτο Master System, ναι. Σε ένα κατάστημα στο Εγάλιο και όλα στην περιοχή μου δηλαδή, τώρα μιλάμε για τέλη δεκαετίας 80, αρχές δεκαετίας 90, κατάστημα το οποίο ήταν εκείνο εκεί τα κλασικά καταστήματα που ήταν νίκιαζες χρόνο για να παίξεις. Προ-ίντερνετ καφέ. Προ-ίντερνετ καφέ. Δηλαδή είχε Amiga μέσα, είχε Super NES, είχε Mega Drive, είχε Master System και εκεί είχα δει πρώτη φορά Master System. Εγώ τα πρόλαβα αργότερα αυτά τα μαγαζιά, επί PlayStation 1, γιατί δεν το ξέρω τι ήταν από τότε. Μέχρι τότε ήταν σε άνθηση αυτά. Δεν ξέρω κατά πόσο το Master System το 1 πούλησε στην Ελλάδα. Το 2 πούλησε πάρα πολύ. Ναι. Όχι, ίσως περισσότερο και από το Nintendo. Από το NES. Περισσότερο. Εγώ αυτό ήθελα να πω, έτσι ξεκίνησα την. Ναι, γιατί θα μιλήσουμε μετά για την Ευρώπη και τις άλλες αγορές. Ακριβώς, ότι μπορεί στην Ιαπωνία και ειδικά στην Αμερική η Nintendo να ήταν ανεμφισβήτητος νικητής πρώτος κτλ. Για την πενταετία 85-90, 85-89 ίσως. Ναι, λίγο. Γιατί μετά ήρθε και το Mega Drive. 88-89 γιατί ήρθε και το Mega Drive. Ναι. Όμως στην Ευρώπη και σε άλλες αγορές μικρότερες τύπου Ευρώπη, Λατινική Αμερική, Βραζιλία. Η Βραζιλία, ναι. Καλά, η Βραζιλία έχει μια πολύ ιδιαίτερη σχέση με το Master System. Το έχω δει αυτό. Πουλάει ακόμα. Ακόμα. Δεν ξέρω τι να πει. Βγαίνουν νέες εκδόσεις. Κάθε σπίτι πρέπει να το γράψει στο σύνταγμά του, μάλλον. Δεν ξέρω. Κάθε σπίτι είχε ένα Master System και παίρνω ακόμα. Και βγάζουν και εκδόσεις ακόμα. Ναι, ναι. Έχουν βγάλει δηλαδή κάτι περίεργα. Ναι, ναι, βγαίνουν ακόμα διάφορες, ναι. Σε διάφορα χρώματα από διάφορες εκδόσεις. Ναι, η Master System είναι ένα ROS που είναι γενική έκδοση. Έχουν βγάλει ένα φορητό που πιάνει με κεραία. Έχουν δώσει την άδεια από τη Sega σε τρίτους κατασκευαστές για την πλακέτα τέλος πάντων για να βγάζουν, ναι. Ναι, και βγαίνουν διαφορετικές εκδόσεις από διάφορους, ναι. Κατασκευαστές. Κάτι Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, εκεί δηλαδή στην ουσία η Sega μάλλον είδε που δεν έχει απλώσει τόσο πολύ τα δίχτυα της Nintendo, που μας παίρνει, ναι. Και έπαιξε εκεί. Έτσι, έτσι είναι. Λοιπόν, τώρα για τα παιχνίδια του Master System δεν υπάρχουν και πάρα πολλά μπορούμε να πούμε, ναι. Γιατί δεν είναι αυτό το μηχάνημα της Sega που έκανε τον μπαμ με Sonic, με τα arcades τα δυνατά, γιατί μπορεί να ήταν πιο ισχυρή εγκατεστημένη, πιο μεγάλη εγκατεστημένη βάση και πιο ισχυρή έτσι, η επιρροή της Sega στην Ευρώπη. Ναι. Δεν είχε όμως το Master System τα παιχνίδια, τα Altered Beast, τα Shinobi κτλ. Ναι, αυτά ήταν μετά. Το μεγάλο μπαμ δηλαδή της Sega με τα arcades κτλ. Που κοντράρισε στα ίσα την Nintendo και έφυγε και μπροστά σε πολλά σημεία, έγινε με το Mega Drive. Το οποίο δούμε βέβαια σε άλλο βίντεο, έτσι. Ναι. Εδώ τι παιχνίδια έγινε. Εδώ τι έγινε με τα παιχνίδια, καταρχάς. Ένα από τα βασικά προβλήματα που συνάντησε η Sega στην Αμερική. Η Nintendo δεν άφηνε τους συνεργάτες της, ας πούμε, τους third parties που συνεργάζονταν με την Nintendo, τους είχε σε συμβόλαιο να μην βγάζουν, να μην αφήνουν να βγάλει παιχνίδια για άλλον κατασκευαστή. Οπότε το πρώτο μεγάλο δυνατό χαστούκι που τρώει η Sega από την Nintendo είναι αυτό. Δεν μπορεί να βρει ανθρώπους να φτιάξει. Γι' αυτό καταρχάς στην Ευρώπη έχουν κυκλοφορήσει σχεδόν διπλάσια παιχνίδια από την Αμερική. Ακριβώς. Το οποίο είναι πρωτόγνωρο γι' αυτό. Ναι, ναι. Είναι σχεδόν διπλάσια τα παιχνίδια που κυκλοφορήσαν στην Ευρώπη από ό,τι στην Αμερική. Είχε αυτό το πρόβλημα. Βέβαια, αρκετά αργότερα είχε γίνει ζημιά για το Master System κατά το 90-91, ότι έχασε αυτή τη δίκη η Nintendo.
γιατί το κυνηγήσανε. Ναι. Τα, οι άλλες εταιρείες, η third party. Ναι, βασικά στο, σε όλο τον χωροχρόνο υπάρχει μια στιγμή που η Nintendo είχε περισσότερο third party από τον αντίπαλο. Κάπου εκεί. Ήτανε, ναι, με το. Σε όλη την εταιρεία υπάρχει ένα spike, ναι, κάπου εκεί. Που η Nintendo είχε. Και αυτά έρχονται βέβαια σε συνάρτηση με αυτά που είχαμε πει στο προηγούμενο βίντεο για την νοοτροπία της Nintendo, το πώς. Τις συνεργασίες της και το πώς, ναι, φερότανε στους συνεργάτες. Στιγμάτισε μια εποχή, ναι, με τον τρόπο που ακριβώς αντιμετώπισε τους συνεργάτες της, την, ας πούμε, θηλιά νοητή που είχε βάλει στους third party για να μην. Γιατί ουσιαστικά ήθελε να διασφαλίσει τα συμφέροντά της, έτσι. Να μην βγαίνουν παιχνίδια σε άλλες κονσόλες, ώστε να έχει τη μεγαλύτερη βιβλιοθήκη. Και βέβαια είδαμε που οδήγησε στην πορεία αυτό μετά. Οπότε, ναι, ως αποτέλεσμα, το Master System. Τουλάχιστον στην Αμερική και στην Ιαπωνία δεν είχε κάποια στιγμή βάση, δεν πάει καλά. Πάει πολύ καλά στην Ευρώπη όμως. Βγαίνουν. Και εκεί ζορίστηκε λίγο. Ναι. Να το πούμε και αυτό στην αρχή, γιατί το πήρανε κάποιοι μεγάλοι διανομής. Αυτό δεν το είχαμε πει στο βίντεο του NES, να το πούμε τώρα. Ότι η Nintendo δεν έχει ούτως ή άλλως τόσο καλή διανομή στην Ευρώπη. Ναι. Γι' αυτό βρήκε πρόσφορο έδαφος η Sega να πατήσει. Δηλαδή στις μεγαλύτερες αγορές της Ευρώπης, στην Αγγλία, την Ιταλία, δεν θυμάμαι ποιες άλλες χώρες. Δεν είχε καν διανομέα στην Ευρώπη δικό της η Nintendo. Δεν υπήρχε Nintendo of Europe. Την, ναι, διανομή, ναι, την έκανε η Mattel. Που έκανε η Mattel, σωστά. Και ναι, 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 η Mattel. Μπράβο, ναι, ναι, την, ναι, ναι, έκανε, ναι, ναι, η Mattel. Οπότε δεν είχε τον έλεγχο και το πρόγραμμα και το σωστό που είχε στις άλλες χώρες, στην Ιαπωνία, στις άλλες αγορές στην Ιαπωνία. Οπότε η Sega βρήκε και ένα προσφοροέδαφος, είδε ότι την τραβάει. Ήταν και, καταρχάς, ήταν, να πούμε κάτι πολύ βασικό, ήταν καλύτερο μηχάνημα το NES. Πιο δυνατό μηχάνημα, ναι, γιατί βγήκε λίγο αργότερα. Ούτε μοιραία του έδινε καλύτερη τεχνολογία και ήταν και πιο φθηνό. Οπότε έχοντας κάτι πιο φθηνό, πιο καλό, μοιραία θα πουλήσεις. Ναι. Όταν ο άλλος δεν έχει μάθει ακόμα τόσο καλά την άλλη εταιρεία, γιατί εντάξει, καλός ή κακός, όταν μάθει μια εταιρεία και την εμπιστεύεσαι, συνήθως να ακολουθείς. Πόσο μάλλον όταν έχει τους τίτλους της που ξέρεις ότι μόνο για θα τους παίξεις. Και βρίσκει εκεί έδαφος η Sega και παίζει και μπαίνει στην Ευρώπη. Και η Sega δεν είχε Sega of Europe ακόμα τότε, έτσι. Ναι, ναι. Την έκανα. Πάλι με κατατόπους διανομής, δηλαδή. Μπράβο, αυτό είναι ωραίο, γιατί έχει θέμα εκεί να πούμε. Γιατί βρήκε κάποιους 2-3 μεγάλους διανομής για τεχνολογικούς διανομής τότε που πουλούσαν υπολογιστές και τέτοια πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Και κλείνει συμφωνία με αυτούς. Γίνονται παραγγελίες και τα Χριστούγεννα του 86 νομίζω ήταν, ή του 87. Νομίζω 86, ή αν είναι, δεν ήταν 87. Και είναι να παραδώσουν τα κομμάτια και δεν έχουν καταφέρει, γιατί ήταν αρκετές παραγγελίες, δεν έχουν καταφέρει να δώσουν τα κομμάτια στα μαγαζιά. Και σπάει η συμφωνία, γιατί ήταν Χριστούγεννα νομίζω. Και δεν μπορούσαν να τα δώσουν και σπάει συμφωνία, πρόβλημα με τους retailers. Κάποιοι είπαν δεν ξανασυνεργαζόμαστε με τη Sega και οι δύο μεγάλες εταιρείες διανομής που ήταν να τα δώσουν χρεοκοπούν. Γιατί πάθανε τεράστια ζημιά, ναι, από αυτό. Και εκεί είναι πολύ κωμικό σημείο, γιατί κοντεύει να κλείσει η Sega, ας πούμε, και μπαίνει στη μέση η Virgin, η γνωστή Virgin με τη δισκογραφική τότε και όλα τα υπόλοιπα, και αγοράζει τις εταιρείες διανομής, αυτές τις 1-2-3 πόσες ήταν, νομίζω ότι μία πήρε. Και το συμπρόχνει αυτή που έχει σωστό δίκτυο διανομής, είναι πιο κουλαντρισμένη εταιρεία τέλος πάντων, και αρχίζει και το προωθεί η Virgin, και από εκεί αρχίζει και παίρνει τα πάνω του το Sega. Το Master τώρα, να το ανοίξουμε κιόλας εδώ, γιατί έχουμε και το πλάνο να φαίνεται και το. Έχουμε και CRT σήμερα. Όλα στην εντέλεια λειτουργούν όλα. Και Alex Kidd. Και Alex Kidd, ναι. Γιατί να πούμε κάτι πολύ σημαντικό, η Sega. Να μιλήσουμε για τα παιχνίδια λίγο. Μπράβο, ναι, ναι. Κυνηγούσε πολύ τη Nintendo. Καταπόδας. Δηλαδή προσπαθούσε να κάνει ό,τι έκανε και η Nintendo για να πετύχει και αυτή, σου λέει, αφού το κάνω αυτή και πιάνει, να κάνω και εγώ το, ναι, ίδιο. Δηλαδή, τι έχει η Nintendo, έχει το Super Mario που είναι η mascot και πουλάει πολύ. Θα βρω και εγώ μια mascot. Και μέχρι να έρθει ο Sonic, θα τα πούμε στην ιστορία του Mega Drive, η mascot της Sega ήταν ο Alex Kidd. Δεν είναι τόσο πετυχημένη βέβαια, παρότι ήταν καλό παιχνίδι, αλλά ναι, το παλεύει εκεί. Δηλαδή, ας πούμε, το Nintendo κυκλοφορούσε, το NES κυκλοφορούσε με το Duck Hunt και το Light Gun, το Zapper όπως το λέγαν. Η Sega βγάζει το Safari Hunt, που ήταν σχεδόν ίδιο πράγμα, ναι, απλά, ναι, είχε και αυτό το δικό της πιστόλι, δεν μπορώ να θυμηθώ πώς το λένε τώρα. Ωραίο είναι το Alex Kidd όμως. Είναι πολύ ωραίο, ναι. Όμορφο παιχνίδι. Γενικά ήταν πολύ καλή κονσόλα. Και είχε και γυαλιά 3D μαζί με το Safari Hunt. Γιατί η Sega με τα arcade είχε εμπειρία στα arcade, γιατί είχε βγάλει πάρα πολλές τεχνολογίες στα arcade. Ας πούμε το πρώτο 3D, στερεοσκοπικό 3D παιχνίδι είναι τη Sega σε arcade, ήταν το Zaxo. Τώρα να το έχεις ακούσει. Ναι, ναι. Μπράβο, θυμάσαι που ήταν σε. Πώς το λένε, σε ισομετρική κάμερα. Και ήταν στερεοσκοπικό 3D, ας πούμε. Ήταν το πρώτο παιχνίδι που το έκανε σε arcade. Και προσπάθησαν αυτό το περάσουν στα γυαλιά τα 3D. Και πάλευε τέτοια πράγματα. Να ακολουθήσει τα γνάρια της Nintendo, να δει που έχει πετύχει, να ακολουθήσει να πετύχει αυτά.
Από παιχνίδια, εκτός από Alex Kidd που ήταν η πρώτη μασκότη. Από παιχνίδια, λοιπόν, παιχνίδια. Είχαμε Fantasy Star, νομίζω. Fantasy Star, έτσι, ναι. Θεωρείται τρομερό παιχνίδι. Ναι, ναι. Δεν το έχω παίξει, είναι αλήθεια. Και πήρε και αρκετά από αυτό, αυτό που έκανε η Sega και μεταγενέστερα, δηλαδή στο Mega Drive. Έπαιρνε πολλά παιχνίδια από τα arcades και προσπαθούσε να τα κάνει port στις κονσόλες της. Το οποίο απέδωσε πολύ καλύτερα στο Mega Drive λόγω της, των χαρακτηριστικών του, ότι ήταν πιο καλή κονσόλα. Ναι. Εδώ πρέπει να πούμε, παιδιά, κάτι πολύ σημαντικό. Ότι αυτό, συμπληρώνω ουσιαστικά σε αυτό που λέει ο Λάμπρος, ότι η Sega, θα πούμε βέβαια και για τα λάθη που έγιναν και οδήγησαν σε προβλήματα στην πορεία, γιατί ουσιαστικά είναι μια επιχείρηση που αδικήθηκε από την ιστορία, μέσα από τα λάθη των ανθρώπων που έκαναν τη διαχείριση. Γενικά και... έχει πολύ ανάσταση. Έχει, ναι. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο βιβλίο, αν θέλετε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες, το The Rise and Fall of Sega. Δεν θυμάμαι και έναν άλλο τίτλο. Α, είναι Service Games, The Rise and Fall of Sega. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για αυτά που λέμε, υπάρχει βιβλίο πολύ καλό. Στα αγγλικά βέβαια, στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Λοιπόν, είναι η ιστορία με τα arcades. Ναι. Η εμπειρία της Sega με τα arcades στην Ιαπωνία και η παράδοσή της και η ιστορία της και οι γνώσεις της τη βοήθησαν πάρα πολύ. Μπορεί με το Master System να μην έκανε τον μπαμ, όμως πρακτικά είναι το πρώτο της βήμα, το πρώτο της μεγάλο βήμα, όχι το πρώτο της βήμα, το πρώτο της μεγάλο βήμα, που έριξε γερά θεμέλια για αυτό που έγινε με το Mega Drive. Γιατί το Mega Drive, παιδιά, ήταν τεράστια επιτυχία, φοβερή κονσόλα, ναι, με καταπληκτικά παιχνίδια μέσα. Αφού και η πλακέτα του ήταν βασισμένη στα arcade. Ναι, ναι, ναι. Φοβερή κονσόλα, φοβερή κονσόλα. Θα είμαστε στο, είπαμε, στο επόμενο βίντεο να μιλήσουμε γι' αυτό. Όμως, ουσιαστικά μπήκε το πρώτο γερό, έγινε το πρώτο γερό πάτημα με το Master System για να προχωρήσει παρακάτω. Τώρα, τα προβλήματα που λέμε με τη Sega ήταν ότι ουσιαστικά πατούσε με, πώς το λένε, με ένα πόδι σε δύο βάρκες, το κάθε, ναι, πόδι σε μια βάρκα, πώς, ναι, το λένε ακριβώς, κάπως την παροιμία. Γιατί μπορεί να θεωρείται και να είναι πρακτικά μια ιαπωνική εταιρεία με έδρα το Tokyo κλπ. Όμως η δύναμη που είχε η Sega of America ήταν πάντα πολύ μεγάλη. Ναι. Και ήταν σαν να υπήρχαν δύο κεντρικά γραφεία. Πολύ ωραία το διαθέσεις. Είναι, ναι, αυτό, ήταν σαν να είναι δύο ξεχωριστές εταιρείες σε, ναι, πολλά σημεία. Ναι, ναι, ναι. Το οποίο τη στήχησε σε κάποια, τη βοήθησε σε άλλα. Ναι. Δηλαδή, πολύ μεγάλα πράγματα που πήρε η Sega ήταν από τη Sega of America. Και η Ιαπωνική Sega ήταν πολύ αντίθετη σε αυτά, τα οποία βέβαια στον χρόνο έδειξαν ότι, ναι, επέφεραν καρπούς, αλλά είναι πολλά οφείλονται στη Sega of America. Ναι, 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 αυτό είναι αλήθεια. Και πολλά λεφτά είχαμε, είπαμε, βέβαια, από τα arcade, έτσι. Το οποίο νομίζω έχει ακόμα. Εγώ είχα πάει στο Τόκιο, είχα την τύχη, μία φορά στη ζωή μου πήγα στην Ιαπωνία. Για παρουσίαση ενός παιχνιδιού, είναι ένα Pro Evolution Soccer ήταν. Και είχα μια ελεύθερη μέρα από όλη αυτή την ιστορία και πήγα βόλτα στο Τόκιο στην Ακιχάμπαρα. Α, εκείνο το χωριό του gaming. Ναι, αυτό. Λοιπόν, πήγα, ρε παιδί μου, σε βιβλιοπολία με manga, ξέρω εγώ, DVD shops, anime κτλ. Video games, παράδεισος, παιδιά. Τι να λέμε τώρα. Και πήγα και στα arcades, όλα μαζί σε μια τεράστια περιοχή. Πώς λέμε, ξέρω εγώ, στην Αθήνα, πάω στην Πλάκα που είναι τα γραφικά, τα εστιατόρια, τα μουσεία κτλ. Φανταστείτε μια περιοχή ολόκληρη, high-tech, σαν να, σαν να παίζεις μέσα στο Blade Runner, ναι, να είσαι μέσα στο τέτοιο, ναι. Λοιπόν, για μην μακρηγορώ, όπου υπήρχε arcade και ήταν μαζεμένα τα γιαπωνεζάκια, τα μικρούλικα με τις φουστίτσες κτλ. Είναι πραγματικότητα, δεν είναι μύθος, υπάρχει αυτό. Sega. Sega, Sega, Sega. Πολύ κάτι σημαντικό. Τρελά arcades με τεράστιες οθόνες, με dancing, με τόνα, μετάλλο. Sega και η Konami βέβαια, με τα Dance Dance και τα λοιπά, μεγάλη επιτυχία. Ναι, γιατί αλλά... είχε κάνει και πολλές πατέντες πάνω στα arcade η Sega, δηλαδή δεν ήταν απλά τα παιχνίδια που βλέπαμε το απλό ένας λευγές και δύο κουμπιά. Ήτανε, είχε φτιάξει καμπίνα για, ναι, την ναι, 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 για μηχανές, όλα αυτά τα που έχουμε δει τα πιο περίεργα, Afterburner, ναι, όλα αυτά ήταν τη Sega, δηλαδή το κυνηγούσε πολύ σε... από την αρχή, δηλαδή όταν έφτιαξε κουλοχέριδες ας πούμε. Ναι. Μετά έκανε πολλά πράγματα. Ξέχασα να πω κάτι, αυτό με τους κουλοχέριδες, όταν είχε δηλαδή, τους διώξανε, φύγαν από την Αμερική, γιατί το 50 στην Αμερική απαγορεύτηκαν όλα αυτά, έτσι. Απαγορεύτηκαν, α, ναι, 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 απαγορεύτηκαν επειδή ήταν τύπου καζίνο ας πούμε, και τα κόψαν όλα και τα pinball. Κόπηκαν και τα φλιπεράκια, δηλαδή απαγορεύονταν. Πώς έγινε εδώ πέρα κάποτε, εκείνη τη φοβερή εποχή που ζήσαμε, που κόψανε. Και το Game Boy. Ναι, κόψανε και τα πάντα μαζί με τα πήρε όλα, γιατί δεν μπορούσαν να τα ξεχωρίσουν, ας πούμε, ότι είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Το ίδιο έγινε και εκεί. Και εκεί υπάρχει ένα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ, το Special When Lit. Είναι για την ιστορία για τα flipper. Και έχει συλλέκτες, έχει απ' όλα και δείχνει και όλη αυτή την ιστορία στην Αμερική, το πώς τα καταργήσανε και τα κυνηγήσανε και τα σπάγανε δημόσια. Λες και ήταν. Από τα παγόρευση και έτσι. Ναι, 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 ακριβώς, ναι, από τα παγόρευση. Δηλαδή και το 1950 είναι με τα καπελάκια εκεί οι αστυνομικοί ας πούμε και τις καμπαρτίνες και σπάνε φλίπερ. Παράνοια, ναι.
Λοιπόν, να δείξουμε λίγο στο πλάνο εκεί λίγο το controller και την κονσόλα πως είναι. Βλέπουμε τώρα, εντάξει, το πρώτο το SG είχε λευγεδάκι και δύο κουμπιά. Σωστά. Ήταν ακριβώς ακολουθούσε το Famicom της Ιαπωνίας τότε. Γι' αυτό το είχαν κάνει έτσι. Ήταν μοιάζει και το χειριστήριό του πολύ και τώρα το εξέλιξαν. Αυτό έχει μεγάλη σημασία, ότι αλλάξανε και ένα προφίλ στη Sega για να αυτό που πέρασε, και έχει μεγάλη σημασία το πώς πέρασε, το πιο ενήλικο, το πιο δυνατό, το πιο team βασικά. Και πιο ενήλικο γενικά, το οποίο είναι αστείο γιατί πράγματι έχει περάσει. Δηλαδή, αν σκεφτούμε το πώς επηρεαζόμασταν τότε, ότι υπάρχει αυτή η νοοτροπία, ότι το Sega είναι για πιο ενήλικο. Και το Nintendo για τα παιδάκια. Ναι, το Nintendo για τα παιδιά. Υπάρχει ακόμα και σήμερα το άκουσα, παρότι είναι μεγάλο ψέμα και λάθος. Ναι. Να σκέψεις και τα παιχνίδια που ότι είναι και δύσκολα το Nintendo. Αλλά υπήρχε αυτό και πέρασε. Θα το δούμε βέβαια στο Mega Drive που έχει τόσο επιθετικό marketing που έχει γέλιο. Παιχνίδια έχουμε εδώ. Έχουμε διάφορα, αλλά έχουμε και Mega Drive που είναι εμπόλυκα. Θα τα βάλουμε μετά να παίξουμε. Ναι, εδώ έχουμε δύο. Αυτή είναι η θήκη. Αστερίξ, μεγάλο παιχνιδάρα. Παιχνιδά, Αστερίξ. Έχει και booklet μέσα αυτό. Ναι. Και Simpsons Bug vs. The Space Mutants. Αυτές είναι οι θήκες. Το booklet-άκι εδώ. Τότε είχαν λόγο ύπαρξης. Τώρα είναι όλα ψηφιακά. Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι το εσωτερικό της συσκευασίας. Αυτό είναι ένα cartridge. Μπορείς να το δείξεις εκεί, λαμπρό, να θες κοντινά. Εκεί. Simpsons, το πρώτο παιχνίδι Simpsons. Α, είναι το πρώτο αυτό. Ναι. Είναι το πρώτο παιχνίδι Simpsons από πολλά που κυκλοφόρησα. Έχω και Sonic. Γιατί πολλά παιχνίδια που βγαίνουν στο Mega Drive βγαίνουν και στο Master System. Ναι, αυτό βγήκε μετά το πρώτο Sonic. Έτσι. Mortal Kombat, αυτό έχει ωραία ιστορία από πίσω του. Ότι πολύς δώρος έχει γίνει γιατί με το, αυτό που λέγαμε το προφίλ της Nintendo. Γιατί στο Mortal Kombat, στο NES, βγάλανε το αίμα όταν χτυπούσαν μεταξύ τους. Ναι. Του βγάλανε το αίμα, ξέρετε, και βάζανε υδρότα. Ναι. Και δεν είχε fatality, ας πούμε, είχε, αντί να του τραβάει το κεφάλι, να του ξεριζώνει το κεφάλι, του πέταγε φωτιές, ας πούμε, ή τέτοια. Και στο Sega, νομίζω, αν θυμάμαι καλά τώρα, μην πω και ένα βλαγιά, νομίζω ότι και στην αρχή και στο Sega έτσι ήταν. Έπρεπε να βάλεις κωδικό για να ανοίξει το αίμα. Ναι, έτσι θυμάμαι. Αυτό εδώ πέρα έχει και 90 μέρες εγγύηση. Να του πάρουμε τηλέφωνο, Ζέγκεντρο. Ζέγκεντρο, από τότε Ζέγκεντρο. Ναι, Ζέγκεντρο, ναι, το 90, χρυσή εγγύηση 90 ημερών Sega. Είναι Ζέγκεντρο. Τεχνική αντιπρόσωπη Ζέγκεντρο. Έχει νούμερο. Η Ζέγκεντρο είναι από τότε σταθερά η αντιπροσωπεία της Sega στην Ελλάδα. Η Ζέγκεντρο. Ναι. Βεβαίως. Να του πάρουμε τηλέφωνο, που έχω πρόβλημα. Η Ζέγκεντρο υπάρχει αντιπροσωπεία της Sega ακόμα και μεταξύ άλλων. Είναι και δεν μου παίζει το Asterix, τι να κάνω. Λοιπόν, να κάνουμε ένα reset, να βάλουμε κανένα παιχνίδι. Να βάλουμε, θέλει να παίξουμε Alex Kidd. Εντάξει, λίγο Alex Kidd, ναι. Λοιπόν, κάτσε να συνδέσουμε να το πει. Να σε αφήνουμε να το πει. Αργότερα στην μετέπειτα εκδόσεις ενσωματώθηκε μαζί με. Αντί για το Alex Kidd, ενσωματώθηκε το Sonic. Το Sonic, ναι, υπήρχε Master System που είχε default και αυτό. Το Alex Kidd είναι μέσα στη μνήμη. Είναι μέσα στη μνήμη, βλέπετε, είναι κασέτα. Θα δείξουμε όπως ανοίγει για όσους δεν ξέρουν. Θα το δείξουμε πιο κοντά μετά. Alex Kidd. Alex Kidd. Λοιπόν, αυτό είναι platformer, έτσι. Ποτέ μου δεν κατάλαβα, Alex Kidd είναι παιδί, είναι μαϊμού. Κάτι μεταξύ των δύο. Βασικά δεν είναι ακριβώς παιδί, γιατί είναι με 2D το Kidd. Ναι. Όχι από το μέγεθος έτσι και από την εμφάνιση. Ωραίο platformer, περιποιημένο έτσι, καλοφτιαγμένο, δεν είναι δηλαδή αρπαχτή. Όχι, ήταν και πολύ ωραία χρώματα. Γι' αυτό είχε και περισσότερα χρώματα από το. Είχε και περισσότερα χρώματα από. Πρέπει να το θυμάμαι μετά από τόσα χρόνια. Ότι βγάζει φάντασμα, δεν το θυμάμαι. Α, και σκυνηγάει παντού. Και σκυνηγάει, ναι. Αυτό είναι που ξέρεις, το μάθαινες και απλά δεν το άνοιγες μετά. Με μπουνιές είναι. Μπουνιές, ναι, μετά πέταγες και την μπουνιά κάπως. Δεν το θυμάμαι αυτό. Εντάξει, τώρα δεν τα κυνηγάμε εδώ να το κάνουμε. Θα ανοίξω λίγο τον ήχο να ακούμε και. Αυτό πάντα σπάζει να πα, αλλά εντάξει, μην καθυστερούμε τώρα, να δείτε λίγο. Ξανά έκανα λάθος, πάλι θα με κυνηγήσει αυτός. Να αποφύγαμε. Πάσαμε τα λεφτά βέβαια. Είναι μονίμως προς τα κάτω, γιατί δεν το έχω παίξει αυτό. Μετά όχι, μετά έχει. Είναι και side scrolling. Πάει και side scrolling, έχει και παίρνει και jetpack μετά, έχει διάφορα. Ήταν και το ποδηλατάκι που είχε. Ήταν πλούσιο σαν παιχνίδι. Και πολλά χρώματα έτσι. Ναι, αυτό βλέπω. Νομίζω είχε 32 ταυτόχρονα χρώματα τρέχανε στο Master System. Παιδιά, εμείς το έχουμε συνδέσει αυτή τη στιγμή με RF καλώδιο. Δηλαδή, τον πιο απλό τρόπο σύνδεσης με τη χειρότερη εικόνα, ας πούμε, και είναι τόσο όμορφο. Ναι, γιατί το Master System 2 έβγαλε το καλώδιο, το Composite. Το Composite, μπράβο. Ναι. Για να, αυτό που λέγαμε, για να δεσπέτυχε σε θάλασσα. Ναι. Για να γλιτώσει, για να το κάνει πιο φτηνό, έβγαλε πράγματα, ας πούμε, και ένα από αυτά ήταν και αυτό.
Ωραία, να βάλουμε άλλο. Να βάλουμε. Τι άλλο έχουμε. Θέλω να βάλουμε Asterix. Πώς βάλουμε Asterix. Ναι, ναι. Ή Mortal Kombat. Α, βάλει μια Mortal Kombat. Ναι, έτσι να δούμε λίγο. Οπ. Ηρέμησε, παίζει. Βάλε και ένα δεύτερο. Τσίγκα. Να παίξω μαζί γιατί μην παίζω μόνο μου. Είχατε πάντα ένα συμμαθητή ή ένα φίλο σα που είχε αυτό στην κονσόλα. Άλεξ, κοίτα ξεκίνησα πάλι. Πάλι, όπου δεν διαβάζει. Δεν υπήρχε πάντα ένα παιδί που πήγαινε σπίτι του και έπαιζε αυτό και δεν παίζαν οι άλλοι. Ναι. Αν δεν είχατε, ήσταν εσεί. Για να δούμε. Γιατί η αλήθεια το Mortal Kombat έχω χρόνια να το πάλι. Μήπω θέλει φύσιμα μεσάλιο κτλ. Μπορεί. Πολύ χρόνο παίρνει. Να το φάντωσε. Ακλέιμ, ε. Ακλέιμ, ναι. 1994, έτσι. 94. Είναι από αυτά που λέγαμε ότι βγήκανε στο Mega Drive και τα γυρίσανε μετά και στο... Ναι, ναι, ναι. Το λιώνουνε το μεταξύ το Master System έτσι εδώ πέρα. Δηλαδή, ό,τι η ζωνή έχει να δώσει, όλα ρε παιδί. Εντάξει, δεν μπορεί να κάνει τίποτα καλύτερο από αυτό εδώ. Και πάλι, αν έβλεπες ένα τέτοιο παιχνίδι στο Master System το 88-87, θα πάθαινε σοκ, έτσι. Κοίτα τώρα εδώ. Έτσι να στο easy τώρα. Γιατί για πατά το start, είναι το ένα. Σε βγάλε, ωραία. Έβγαλε. Θα παίξουμε Scorpion Sub-Zero κλασικά. Ναι, 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 ναι. Πού είμαι εγώ, με έχασα. Ωραία. Θυμάσαι τις κινήσεις, ε. Πάμπα. Αστείο μου, σκέψε. Φόιτ. Φόιτ. Ωραία, φίλε. 10 frames. Το βλέπεις που ζωρίζεται λίγο. Ναι, 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 ναι. Εντάξει, είναι άθλος αυτό που έχουν κάνει τώρα. Ναι, ναι. Μιλάμε για 8-bit το μηχάνημα, αρέσει. Δεν ξέρω, μην τα πατήσουμε γιατί και παλεύουμε σαν να είσαι ξεμαλιάζοντα οι γυναίκες. Ναι, ρε. Μουλιές. Σαν αυτά που βλέπεις στις ταινίες όταν δείχνουν να παίζει κάποιος video game. Πάμε. Και καλά, παίζω τώρα. Έχει φαταλτής. Τα έχει, αλλά δεν σκεφτόμαστε εδώ να κάνουμε danger. Ωoo, τι μου φτιάξε εδώ. Κοίτα. Δεν έχει ομιλίες, δεν έχει τίποτα, έτσι. Δεν θυμάμαι αν έβγαινε ο τυπάκος, ο Toasted. Από τότε. Στη μεγάλη μάχη που έγινε επίσης Mega Drive και Super NES υπερίσχυσε πολύ το NES γιατί είχε και shoulder buttons, έτσι. Σωστό. Το οποίο ήταν πάρα πολύ πρακτικό για να παίζεις τέτοιου τύπου παιχνίδι και στο Mortal Kombat και στο Street Fighter. Α, έχει και Fatality. Είχε, ναι. Λες και μα είχε ρυθμό να το κάνω. Εμένα μου κάνει εντύπωση που σε 8-bit το μηχάνημα τρέχει έτσι στο Mortal Kombat. Ναι. Βλέπεις, κάνει ένα σκοτσάρισμα, κολλάει λίγο. Ναι, εντάξει, ζωρίζεται. Ναι. Όσο έχει, όση δύναμη έχει. Ναι, ναι, τα έχει. Το έχει, ναι, το τη δίνουν. Το τη δώσουν. Το τη δω. Το τη δίνουν. Λοιπόν, να βάλουμε και ένα τελευταίο, ένα Asterix, κάτι να δούμε. Ναι, Asterix, και ένα Asterix. Από τα καλύτερα παιχνίδια. Από τα προσωπικά αγαπημένα τουλάχιστον. Γιατί εντάξει και τότε δεν είχε και πλήρη. Reset button δεν είχαν εδώ, έτσι. Όχι, το βγάλανε. Είχε το, είχε το, πρώτο, είχε, ναι. Το βγάλανε. Game start. Λοιπόν, για να φτάσουμε σιγά σιγά προς το τέλος αυτού του βίντεο, να πούμε ότι γύρω στο 89. 88 στην Ιαπωνία, 89 στην Αμερική, στην Ευρώπη, 90 στην Ευρώπη ουσιαστικά. 90 στην Ευρώπη, ναι. Έρχεται το Mega Drive. Το Mega Drive, το οποίο βέβαια διώχνει από το προσκήνιο εντελώς το Master System, έτσι είναι εντελώς παροχημένο πλέον. Βλέπεις ότι πάω πάνω από το μενού, έτσι. Ναι, πάνω από το μενού. Είναι φοβερό αυτό, έτσι. Λοιπόν, και έρχεται παιδιά το Mega Drive, το οποίο θα δούμε στο αμέσως επόμενο βίντεο. Και αλλάζει εντελώς τα δεδομένα, έτσι φέρνει πλέον ανταγωνισμό έντονο. Και αυτό έχει φοβερά γραφικά. Καταπληκτικό. Και είναι και από τα καλά παιχνίδια. Μιλάμε για 8-bit το μηχάνημα, παιδιά, μην ξεχνάμε. Έτσι, 8-bit το μηχάνημα. Και τα σπάνια, κάπως αφήνεις το δίκιο, πώς το αφήνεις αυτό. Ναι. Λοιπόν, και έρχεται η Sega με το Mega Drive και αλλάζει πάρα πολύ τα πράγματα. Είδες τη Super Mario επιρροή, ας πούμε. Ναι. Πραγματικά έχω εντυπωσιαστεί τα γραφικά, έτσι. Ναι, ναι. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να κλείσουμε. Ας κλείσουμε. Με το Master System. Ελπίζουμε να καλύψαμε, παιδιά, όσο ήταν περισσότερα πράγματα για το Master System. Δεν υπάρχουν και πάρα πολλά που μπορείς να πεις γι' αυτό. Όταν είναι η πρώτη προσπάθεια της Sega, παγκοσμίως. Που ουσιαστικά όμως έχει τεράστια σημασία γιατί έθεσε τα θεμέλια για αυτό που έγινε με το Mega Drive. Και εγώ θα πω και με το Saturn και με το Dreamcast κυρίως. Έτσι, την αγαπημένη μας κονσόλα. Εμένα προσωπικά μία από τις αγαπημένες μου. Εσένα και λίγους ακόμα, δυστυχώς. Και λίγους, δυστυχώς. Λοιπόν, Λάβρος Δημακόπουλος και Γιώργος Καλήφας για το Game Over GR στο επεισόδιο νούμερο 3 για το Sega Master System. Ευχαριστούμε, παιδιά, που παρακολουθήσατε. Μπορείτε να βρείτε στο τέλος του βίντεο το επεισόδιο 1 και 2, Atari 2600 NES, Nintendo NES, και ακολουθούμε. Ακολουθούμε για Mega Drive. Mega Drive, bye.